Στην κοινή συνέντευξη τύπου του Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Προεδρεύουσας Ιρλανδίας, Σίμον Γκίλμορ, επιβεβαίωσε ότι τον Ιούνιο τροχιοδρομείται το άνοιγμα του κεφαλαίου Περιφερειακή Πολιτική των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Ωστόσο, ο Αχμέντ Νταβούτογλου έδειξε να μην ικανοποιείται, δηλώνοντας ότι με ένα λουλούδι δεν έρχεται η άνοιξη και ζητώντας, όπως ξεπαγώσουν, 17 συνολικά κεφάλαια, περιλαμβανομένων και αυτών που πάγωσαν λόγω της άρνησης της Τουρκίας να εφαρμόσει το πρωτόκολλο. Now the question is there. Then why? Why don't we make progress in our accession process? Because there are still 17 chapters being blocked. Because of political reasons, I don't want to go into details. Thanks to Irish presidency, one chapter will be opened this year, this term, most probably in June, chapter 22. But we say in Turkish, with one flower, spring doesn't come. Άμεση ήταν η απάντηση του Στέφαν Φούλε, ο οποίος υπέδειξε στον κύριο Νταβούτογλου ότι εάν η Άγκυρα υλοποιήσει την υποχρέωση εφαρμογής του πρωτοκόλλου και ανοίξει τα λιμάνια της στα πλοία που έχουν αφετηρία τους λιμένες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τότε τα ωφέλη θα είναι πολύ περισσότερα. This is how we could turn this one flower policy into a full flourishing garden policy, Ahmed. Αντίθετα με το ζήτημα του πρωτοκόλλου, η Κομισιόν έκανε εκτόσεις στο αίτημα της Άγκυρας για απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων στους Τούρκους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ο Επίτροπος Φούλε αναφέρε ότι οι Βρυξέλλες αποδέχονται να συζητήσουν το θέμα παράλληλα με την υπογραφή της Συμφωνίας Επανεισδοχής Παρανόμων Μεταναστών, κάτι που αξίωνε η Άγκυρα εδώ και 2 χρόνια. Φούλε και Νταβούτογλου είχαν το πρωί πρόγευμα εργασίας, ενώ γευμάτισαν μαζί και το μεσημέρι, με το Κυπριακό και το ζήτημα των θεωρήσεων διαβατηρίων να κυριαρχούν σε όλες τις συζητήσεις.